μας και στην Εκκλησία, δεν έκανε δηλώσεις. Θα ήταν λοιπόν προτιμότερο να κρατήσει την ίδια στάση της απόστασης και της σιωπής. Διότι αυτού του είδους οι δηλώσεις και από άλλους αρχιερείς που είχαμε θυμώνουν αυτόν τον κόσμο, τον φανατικό εντός εισαγωγικών που κινείται από τους γεροντάδες που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Κατσαμπέλης. Είναι εντελώς διαφορετικός ο κόσμος που θρησκεύεται με αυτόν τον τρόπο τον ακραίο και έχουμε τέτοιες εστίες στην Μακεδονία μας, έχουμε και στην Πάτρα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απογοητευμένοι, είναι πικραμένοι. Δεν εφορούνται από, αν θέλετε, δυνάμεις εξωτερικές ή από απλά δεν νιώθουν καλά, δεν νιώθουν βολικά με την παρούσα κατάσταση της κυβερνήσεως. Και βρίσκουν ότι τιμωρούν με αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε και τους γεροντάδες από πίσω, οι οποίοι τους πρόχνουν και λένε μπράβο, μπράβο, κάντε το αυτό για να έχουμε δικές μας φωνές μες στη Βουλή. Ανοησίες, οι οποίες, επαναλαμβάνω, θα αποδεκτούν μπούμερα στην διάσταση του γεγονότος αυτού. Άρη. Θέλω... Ανάμει η συζήτηση, έχω και εγώ πολλά ερωτήματα, αλλά παρακαλώ. Θέλω να προσθέσω και να επιμένω εγώ σε αυτό, παρά τη διαφωνία ενδεχομένως και των παρισταμένων, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι άνετα αυτοδύναμη σε αυτές τις εκλογές. Όμως, επειδή έρχονται μετά τις εκλογές σφαγές σε βάρος του ελληνισμού και της πατρίδας μας, η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται παραπάνω σύμπλευση κομμάτων για να συστοιχηθεί απέναντι στις σφαγές αυτές. Και επειδή βλέπει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ενδεχομένως να τον ξεβρακώσει πολιτικά και να κάνει το πάθημα καμένου μάθημα με 15 βουλευτές να πάρει 40 υπουργεία, φτιάχνει εντέχνως ένα μαξιλαράκι με ένα υποκομματίδιο. Θεωρώ απολύτως βέβαιο ότι το υποκομματίδιο αυτό χρηματοδοτείται με την ανοχή της κυβέρνησης, γιατί λέω ως ενδεχόμενο, και θέλω σας παρακαλώ πολύ να το ακούσουμε όλοι ως ενδεχόμενο, εάν υπάρχει μια καταγγελία, ας πούμε, ενδεχόμενη στο ΣΔΟΕ, πολυσέλιδη, για διακίνηση μαύρου χρήματος ενός υπερκομματιδίου, υποκομματιδίου ή ανθυποκομματιδίου, με ονόματα δημοσιογράφων που πήραν χρήματα σε συγκεκριμένο ραντεβού από συγκεκριμένο άνθρωπο για να τα πάνε σε συγκεκριμένες εφημερίδες προς όφελος προπαγάνδας συγκεκριμένου υποκομματιδίου και με εντολή της κυβέρνησης από τις 3 του μηνός. Εάν ενδεχομένως, λέω, υπάρχει τέτοια επιστολή, έχει δοθεί εντολή για θάψιμο αυτής της επιστολής, η ανάδειξη, τώρα ρωτώ, αυτού του θέματος, γιατί γίνεται προσιωπή της ανάδειξης, εννοώ, για το συμφέρον μιας κυβέρνησης. Και αυτό το λέω ως αντιστάθμισμα και το επαναλαμβάνω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία πάντα να συγκρίνουμε ομοειδή πράγματα. Μία γελία καταγγελία ενός γελίου για 500 ευρώ μαύρου χρήματος έλεγε κινητοποίησε τους πάντες. Εάν αυτό λοιπόν έγινε και καλώς έγινε, 500 ευρώ είναι τεράστια περιουσία. Πώς διακινείς, κύριε, 500 ευρώ, είναι δυνατόν, πρέπει να σε συλλάβουμε. Εάν τα 500 ευρώ έγιναν το ξεσηκωμό του κράτους, εάν ενδεχομένως η καταγγελία αυτή είναι αληθινή, ας πούμε για 4 εκατομμύρια ευρώ, με νούμερο, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ονόματα, με ραντεβού, συγκεκριμένα, με γαλλοδημοσιογράφο, λέω, εάν υπάρχει αυτή η επιστολή, η συγκάλυψή της δεν δείχνει την ευθεία σύμπλευση κυβέρνησης με ένα υποκομματήριο αυτής της μορφής. Και κλείνω, θεωρώ απολύτως βέβαιο ότι το κόμμα Νίκη, λέω το όνομά του, είναι στοιχισμένο στην απόλυτη σύμπλευση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα παραμύθια και τα πολιτικά κουραφέξαλα ότι πηγαίνει, δεν εννοώ ότι το λέτε εσείς, εννοώ ότι διαχέεται στο Άγιο Όρος ο κύριος Μητσοτάκης για να πείσει το παπαδαριό που βγαίνει στα βίντεο που λέει ο Σωτήρης ελαχίστων περιπτώσεων είναι με ηθικές αμαρτίες που εξαναγκάζονται να το κάνουν εκβιαζόμενοι. Μετά τις εκλογές θα κλάψει κόσμος και κοσμάκης. Είναι μικρή η Ελλάδα. Τα Μούρσια δυστυχώς δεν κρύβουν τις αμαρτίες. Πολλές φορές αφήνουν και στάμπες οι αμαρτίες αυτές πάνω στα Μούρσια. Λέω λοιπόν ότι η κατεύθυνση αυτών των μοναχών θα αποκαλυφθεί. Το κάτι της είναι πάντα γλυκό. Μην μας κοροϊδεύουν ότι ο στόχος είναι το κόμμα Νίκη. Ο στόχος είναι ο Βελόπουλος, γιατί δεν
Μητσοτάκης και η παρέα του με τέτοιο κατακριούργισμα που έγινε στην Ελληνική Λύση και προσωπικά στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, επί 4 χρόνια να αυξήσει τα ποσοστά του και να παίρνει μηνύματα από το Άγιο Όρος ότι εμείς δεν εξαγορόμαστε, δεν εξαγοραζόμαστε και θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Απλά πράγματα ελληνικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πάντα. Μάλιστα. Δεν κάνουν άλλο αριθμό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μιας και αναφέρθηκες, θέλω να δούμε, γιατί θέλω να γυρίσουμε με τη βοήθεια σας και την επιστημονική και τη φιλολογική, κύριε Τζούμα, στο θέμα της εργαλειοποίησης της πίστης. Άκουσαμε πολύ ενδιαφέρον την προσέγγιση που κάνατε σε δεύτερο ανάλυση και όλα, σε δεύτερο επίπεδο, για τον Μπούμεραν, για τον κίνδυνο μέσα στην Βουλή να έχουμε ένα θέατρο συγκρούσεων εκκλησιαστικών που πράγματι δεν έχουν προηγηθεί, δεν έχουν ξαναγίνει, είναι μια άλλη διάσταση αυτή. Θέλω να δούμε τι απάντησε, τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας χθες στον Τάκη Χατζή στο One Channel για το θέμα της εργαλειοποίησης της πίστης. Για να το δούμε. Η εργαλειοποίηση της πίστης οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Γιατί και με βάση τις ιερές γραφές και με βάση τους κανόνες της Εκκλησίας, η Εκκλησία στα του οίκου της και η πολιτική στον οίκο της. Του Κέσσερου στο Κέσσερα. Ακριβώς. Θα πω όμως και τούτο, γιατί πραγματικά με προβληματίζει. Σέβεται ότι προέρχεται πριν μια εργαλειοποίηση. Ακούστε τι είναι τώρα. Αυτό είναι τώρα που ερχόμουν. Δεν προερχόμενοι και. Τώρα που ερχόμουν είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι φανταζόμαστε. Άρχισαν να βγαίνουν μοναχοί και να λένε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν άλλοι μοναχοί και να λένε ψηφίστε αυτόν που λέτε εσείς. Βγαίνουν και άλλοι μοναχοί. Δεν καταλάβατε. Και λένε ψηφίστε έναν άλλο κόμμα που σήμερα ενώθηκαν αυτοί με τους υπόλοιπους. Κάνα 10-15 κομματίδια. Και Τζόουλο με τον άλλο και τα βγαίνουν πλέον. Θέλουν και εσάς να. Δεν με απασχολεί εμένα αυτό. Αν ήθελα θα μπορούσα να βάλω στην Ελλάδα μοναχοί. Είναι σήμερα. Σα λέω το εξής. Ακούστε λίγο. Όταν εργαλοποιείς το χριστιανισμό και όταν βεβαιώνεις την πίστη σου εργαλειοποιώντας την, είναι για μένα πολύ άσχημο. Όμως. Θα βλέπουμε τελικά στο Άγιο Όρος τους μοναχούς να στηρίζουν στο κελί της Νέας Δημοκρατίας, στη Νέα Δημοκρατία, στο κελί του τάδε, το κελί τάδε με τον άλλο και θα, όταν βγαίνουν στα μαλλούν μεταξύ τους. Θα διχάσουμε τους χριστιανούς. Δηλαδή η Εκκλησία ενώνει. Η Ορθοδοξία ενώνει. Εγώ δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Θα μπορούσα να βάλω μοναχούς. Είναι και οι ίδιοι έτσι. Θα το πω και τώρα και θέλω να το ακούσω. Όχι, μισό λεπτό. Είναι και οι ίδιοι. Που έχουν ευθύνη. Οι μοναχοί που το κάνουν δηλαδή είναι παιδάκια. Δεν διαφωνώ. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό διαχείριο. Εγώ έχω πάει πάρα πολλές στο Άγιο Ξενώνος, ξέρω πάρα πολλούς, δεν έχω φίλους, αλλά. Ακούστε λίγο, θα διχάσουν το χριστιαπώνυμο πλήθος. Μιλάμε για ελληνική κατάσταση πλέον. Έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής. Μάλιστα και για του λόγου του αληθές, κύριε Τζούμα, πριν έρθω σε εσάς, να δούμε το βίντεο, ένα από τα βίντεο που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν είναι λίγες ή περισσότερες, εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Που και εν πάση περιπτώσει ο ένας λέει ψηφίζουμε εκείνον, το άλλο λέει ψηφίζουμε τον άλλον.